Οπτικοακουστικό παρακολουθήσεων που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Ωραίο φαίνεται. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Για πείτε μου λίγο, τι χαρακτηριστικά έχει. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το οπτικό σύστημα καταγραφής. Μπορεί να καταγράψει ψόφιο μυρμήγκι στη σελήνη. Διαπερνά όρη, τείχους και θάλασσες και έχει την πιο μεγάλη ανάλυση 18.000 κάπα. Ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τα λεφτά των λογοπαίνων πιάνουν τόπο. Αυτό εδώ μέσα τι είναι? Αυτό είναι το ακουστικό σύστημα καταγραφής. Αν θέλετε μπορούμε να το ανοίξουμε και να σας το εξηγήσω. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι το ακουστικό σύστημα καταγραφής. Αυτό είναι το ακουστικό σύστημα καταγραφής. Μπορεί να καταγράψει κλανιά στην Τιχουάνα το Μεξικό, ακόμη και τζούφια. Αλήθεια. Φυσικά. Μπορούμε να προβούμε σε μία δοκιμή να δει εδώ πέρα ο κόσμος τι αγοράζουμε τέλος πάντων για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Φυσικά. Μισό λεπτό να το ενεργοποιήσω. Άγια, πεπαράγια! Ωραίο, εξελιγμένο φαίνεται το μηχάνημα. Μπορούμε να κάνουμε μία δοκιμή, να ακούσουμε για παράδειγμα τον αρχηγό στρατού, το Γενικό Επιτελεύς εκ του Διαθαλασσαίως, τον Νίκο, τον Κούκο. Φυσικά. Λίγος Κούκος, είναι θέλω με το K12, μιλά από VHF 216 και BR Tone. Λάθος, Τρίτον. Τρίτον, ναι, το ξέρω, Τρίτον. Ναι. Συνέβησα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Είναι θέλω με το K12, 216, Λίγος Κούκος. Τι μας έλεγε. Μιλάω με κεντρικό κόμπο, αρχιποπλίαρχο, με τι μιλάω. Συμμαχώρος. Λίγος Κούκος, ειδικό με τις τελέψεις του διαφανταθέως. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιάσαμε λοιπόν απόρριτες γραμμές του ελληνικού στρατού. Πάρα πολύ ωραίο μηχάνημα. Μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει με υπουργούς της κυβέρνησης. Να δούμε τι κάνουν. Ας πούμε το δεξί μου χέρι, ο Άδωνης. Εννοείται. Όποιος από εδώ και μπρος, εγώ δεν εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και σέφτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό το πράγμα το είπε ο μπουμπούκος μου, το δεξί μου χέρι, ο άνθρωπός μου. Έχει πει τέτοιο πράγμα. Μήπως δεν δουλεύει σωστά. Όχι, σου δουλεύει σωστά. Καινούργιο είναι. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε αυτό και ας πάμε σε κάποιον πολιτικό μου αντίπαλο τέλος πάντων. Ας πιάσουμε τον Ανδρουλάκη το Βουχάρι, του Πασόκ. Αου!
Στέλιος Ανδρουλάκης λείπει στις Βρυξέλλες και η γυναίκα του έχει καλέσει στον υδραυλικό. Ήμασταν άτυχοι. Λοιπόν, για να το δούμε αν δουλεύει σωστά, τέλος πάντων, μπορούμε να πιάσουμε μία τυχαία συνομιλία, κόσμο στην πλατεία, τέλος πάντων, κάτι. Εννοείται, εννοείται τώρα. Πάμε να φύγουμε, χαλασμένοι. Κόψω, κόψω, χαλασμένοι. Ευχαριστούμε.